Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι ένα σημαντικό θέμα που βεβαίως εμείς σαν Εργατικό Κέντρο Πειραιά θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας και στον σχεδιασμό και στο υπόλοιπο κομμάτι που παραχωρεί η κυβέρνηση του ΟΛΠ στην ΚΟΣΠΟ. Είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας έτσι και αλλιώς συνολικά από την αρχή που είχε ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης και βεβαίως το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι και με αυτή την εξέλιξη που υπάρχει, αλλά και συνολικότερα, αυτό που επικρατεί κατά κανόνα είναι αυτό που λέμε το κριτήριο του κέρδους. Και ιδιαίτερα πώς θα μπορέσει το μονοπόλιο της ΚΟΣΠΟ και συνολικά και άλλες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, φοβιστές να αυξήσουν τα κέρδη. Αυτό που υπάρχει και φαίνεται και το έχουμε ζήσει ήδη το διάστημα που η ΚΟΣΠΟ βρίσκεται και λειτουργεί στο λιμάνι του Πειραιά με τους προβλήτες που έχει ήδη προχωρήσει είναι ότι υπάρχουν τα προβλήματα και αγωνίες των εργαζομένων όσον αφορά το εισόδημά τους, όσον αφορά τους όρους υγείας και ασφάλειας της ζωής τους. Είναι πρόβλημα που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα ζωής στην περιοχή, με τις αλλαγές που υπάρχουν στις τελευταίες δόμησης και με τις fast track διαδικασίες αδειοδότησης που γίνονται, μπορεί να υπολογίζονται συνέπειες στο περιβάλλον, στη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Και βέβαια εκφράζονται και πολλές αγωνίες και είναι λογικό όσον αφορά τους μικρούς απασχολούμενους, επαγγελματίες, εμπόρους που έτσι και αλλιώς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και το φάσμα της χρεοκοπίας. Νομίζουμε ότι και τώρα με αυτό που γίνεται, αλλά και συνολικότερα, αυτό που φέρουν τα σχέδια της ΚΟΣΠΟ στη χώρα μας έχει να κάνει μεγαλύτερη επιδίωξη όσον αφορά τους μισθούς, εργασιακά δικαιώματα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι εργασιακές σχέσεις έτσι και αλλιώς είναι λάστιχο. Η εργολαβική απασχόληση υπάρχει. Υπάρχει η έλλειψη υγείας και ασφάλειας χώρου δουλειάς. Έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα στους χώρους, ειδικά του λιμανιού. Έχουμε την κατάρρευση υλικών συμβάσεων που όλα αυτά καταλαβαίνετε δημιουργούν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Βεβαίως δεν αφορά μόνο η όλη επένδυση, δεν αφορά μόνο τις εργασιακές σχέσεις. Αφορά και έχει να κάνει με το περιβάλλον. Πρώτα-πρώτα συρρυκνώνεται και ο τελευταίος ελάχιστος ελεύθερος χώρος που υπάρχει στους χώρους γύρω από το λιμάνι, σε όλες αυτές τις περιοχές, τους δήμους κτλ. Οι περιοχές όπως ο πρώην ΟΔΗ και ο ΑΡΜΟΣ θα παραδοθούν και αυτοί στις επιχειρήσεις και φυσικά ο λαός του Πειραιά θα πάψει να έχει ουσιαστικά πρόσβαση στη θάλασσα. Εδώ να πούμε ότι με όλες αυτές τις επενδύσεις, με τον τρόπο που γίνονται, την αναρχία που υπάρχει μέσα στα πλαίσια που κινούνται επιχειρήσεις, έχουμε και ένα σοβαρό πρόβλημα και μια σοβαρή ανησυχία για μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα. Γιατί εκεί βρίσκονται και τα καζάνια της Oil Luan και μια σειρά άλλες επιχειρήσεις τέτοιες που μου επιτρέψτε να πω ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό σε κάποια τέτοια περίπτωση τίποτα που να το προβέλει. Φυσικά υπάρχει επιβάρυνση περιβαλλοντική των Πειραιά που έτσι κι αλλιώς έχει προβλήματα τέτοια. Είναι επιπτώσεις αρνητικές που θα υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στις ακτές, στις εκπομπές ρήπων, στη συγκοινωνία, γιατί είναι καθαρό ότι όλη αυτή η διαδικασία περνάει μέσα από το χώρο του Πειραιά. Στα πλαίσια αυτά, εμείς σαν εργατικό κέντρο, και βέβαια να κάνω και μια παρένθεση, ακόμα και η σύμβαση που φτιάχνεται, έχει κάποια στοιχεία που δείχνουν καθαρά ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά χρηματοδοτεί ακόμα περισσότερο την ΚΟΣΠΟ, ακόμα και για τα φιδοκορήματα, από ό,τι φαίνεται, το κόστος θα το πληρώσει πάλι η κυβέρνηση, δηλαδή ο ελληνικός λαός, μέσα από τους χώρους. Ακόμα δηλαδή και αυτή η σύμβαση που προχωράτε έχει πάρα πολλά αρνητικά. Από την άλλη, βεβαίως, εμείς αυτό που λέμε και αυτό που καλούμε, και μάλιστα έχουμε κάνει μια σειρά κινητοποιήσεις σαν εργατικό κέντρο, έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι φορείς και κάτοικοι του χώρου του Πειραιά για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Κάτι που βεβαίως η κυβέρνηση δεν το παίρνει υπόψη, δεν το έχει πάρει καθόλου υπόψη. Στα πλαίσια αυτά, εμείς καλούμε και αύριο το απόγευμα σε κινητοποίηση τα σωματεία, τους εργαζόμενους, το λαό του Πειραιά σε 7 ώρα στο Πασαλιμάνι, ώστε να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας. Πρώτα-πρώτα, θέλουμε να μην προχωρήσει η υλοποίηση του master plan της ΚΟΣΠΟ, ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά την κουραζιέρα στην Πειραϊκή, με ό,τι αυτό σημαίνει και βέβαια να μην υπάρξει προέκταση για επέκταση προβλήτα στον ΑΡΜΟ. Φυσικά να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί στη βιομηχανική και ελληνική ζώνη του Πειραιά με τη δημιουργία του μεγάλου ναυπηγείου που συζητιέται για το Πέραμα, που θα είναι και αυτό, καταλαβαίνετε, δίπλα στα καζάνια και με τα εμπορικά κέντρα και τα ξενοδοχεία που θέλουν να φτιάξουν, μια ρολογιακή βόμβα. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει όποια επένδυση σεβασμό στο περιβάλλον, να σέβεται βεβαίως την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και όλοι οι ελεύθεροι χώροι να αποδοθούν στο λαό του Πειραιά. Ενάντια σε αυτούς βεβαίως τους σχεδιασμούς, καταλαβαίνετε ότι εμείς θα έχουμε την αντίθεσή μας. Φυσικά απαιτούμε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του λαού στη θάλασσα,
να μην υπάρχει καμία εμπορική δράση σε αυτούς τους χώρους, όπως είναι τα λιπάσματα και ο αρμός, και όλα να δοθούν και να αναπλαστούν με αποκλειστικά με ευθύνη και το πόσο θα πληρώσει το κράτος. Ακόμα και τα 640 στρέμματα που υπάρχουν στην περιοχή των λιπασμάτων να απαλωτριωθούν και να δοθούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των εργαζομένων και του λαού της περιοχής. Και παράλληλα και το συνδέουμε και αυτό, γιατί είναι αρκετά σοβαρό νομίζω, θα πρέπει από την περιοχή να φύγει και η Ελληνά, που αν και όλα τα καζάνια που υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο ρυπαίνουν, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Και μάλιστα βρίσκονται μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Και έχουμε δει και έχουν βγει και ανακοινώσεις, ακόμα και ο Δημόκριτος, για τη δυσοσμία που υπάρχει στην περιοχή και τι επιβάρυνση έχει στην ζωή των εργαζομένων. Με βάση όλα αυτά, λοιπόν, εκφράζουμε την αντίθεσή μας και για αυτή την εξέλιξη, αλλά και συνολικά το ζήτημα του Master Plan και της COSPO. Και σε αυτήν την έννοια λέω και παραλαμβάνω ότι καλούμε τους εργαζόμενους αύριο να διαδηλώσουν μαζί με το Εργατικό Κέντρο και τα Σωματεία ενάντια σε αυτήν την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ.